Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα για την αθλητική ενότητα της εκπομπής Κρήτη σήμερα και θα πάμε ευθύς αμέσως στον καλεσμένο μέσω σύνδεση Skype. Θα υποδεχτούμε στην παρέα μας τον χρυσό παραολυμπιονίκη του αγκοντισμού, τον Μανώλη Στεφανουδάκη. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε για όσα προηγήθηκαν αλλά κυρίως για όσα έπονται. Μανώλη Στεφανουδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που είσαι κοντά μας και θα έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι από το γεγονός ότι βρίσκεσαι στην κορύφωση της παραολυμπιακής έτσι, προετοιμασίας και θα έλεγα ότι τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και βέβαια το λέω αυτό και εξαιτίας αρχικά του γεγονότος του μεταλλίου στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Κόμπε της Ιαπωνίας όπου βρέθηκε στη δεύτερη θέση του βάθρου. Σίγουρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, σίγουρα το παγκόσμιο είναι ένα μεγάλο τεστάρισμα για τους παραολυμπιακούς αγώνες μιας και είναι και δύο-τρεις μήνες πριν τους παραολυμπιακούς αγώνες. Από εκεί και ύστερα όμως κανένας δεν διασφαλίζει ότι σίγουρα αυτό που κάναμε στο παγκόσμιο θα ισχύσει και στην παραολυμπιάδα. Ξέρουμε ότι οι αγώνες έχουν από τη φύση τους από εκεί που περιμένεις μια διάκριση μπορεί να μην έρθει ή από εκεί που δεν περιμένεις μια διάκριση έρχεται. Mm-hmm. Όπως και να έχει όμως οι μηχανές είναι στα φουλ, η προετοιμασία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν τους παραολυμπιακούς είναι αυτό που σου δείχνει ποια είναι τα λάθη, τι πρέπει να διορθώσεις, σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι συναθλητές σου, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις αγωνιστικά που βρίσκονται οι συναθλητές σου και τι θα περιμένεις. Νομίζω είναι σημαντικός αγώνας και ότι το παλέψαμε εκεί και νομίζω και οι συναθλητές μας είδανε τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Άρα νομίζω ο καθένας αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται για να βρεθεί στη μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Πολύ σωστά. Και βέβαια να πούμε, Μανώλη, ότι αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν το έκτο στο οποίο βρίσκεσαι και πάντα είσαι στο βάθρο. Θα θυμίσω χάλκινο το 13, χρυσό το 15, χρυσό το 17, ασημένιο το 19, χρυσό το 23, ασημένιο το 24. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε μετάλλιο στο Παρίσι για να ρωτήσω ευθέως δηλαδή. Όλοι θα θέλαμε να γιορτάσουμε ένα μετάλλιο. Πόσο μάλλον εμείς. Εμείς που παλεύουμε καθημερινά, είμαστε μέσα στο γήπεδο, περνάμε όλη αυτή την προετοιμασία που πίστεψε με Μαρία μου είναι πολύ δύσκολη η προετοιμασία. Εννοείται ότι είναι ο στόχος το μετάλλιο και εννοείται ότι στοχεύουμε εκεί να είμαστε πάνω στο βάθο και ευελπιστώ να το καταφέρουμε. Την προηγούμενη Παραολυμπιάδα το χάσαμε. Αλλά ευελπιστώ αυτή τη φορά να μην το χάσουμε και να καταφέρουμε να είμαστε στο βάθρο και η Κρήτη να πανηγυρίσει ακόμα ένα παραολυμπιακό μετάλλιο και η Ελλάδα. Να το ευχηθούμε, Μανώλη, γιατί πραγματικά είσαι ένας σπουδαίος αθλητής και σου αξίζει. Και να πούμε βέβαια ότι πριν από το παγκόσμιο είχαν προηγηθεί και τα δύο χρυσά στην Τινησία και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ στην Ταϊλάνδη. Που σημαίνει ότι είσαι σε μια πολύ καλή διαδρομή σε ό,τι αφορά το Παρίσι. Αυτό ισχύει ότι από το Δεκέμβριο του 2023 που είχαμε πάει Ταϊλάνδη κάναμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και μάλιστα αυτό μας κράτησε στο παγκόσμιο πίνακα πολύ ψηλά. Αυτή τη στιγμή κατέχουμε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2023 μέχρι το 2024. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βγάλαμε μια επίδοση πάνω από το 31,5. Προσδοκούμε στην Παραολυμπιάδα που έρχεται να καταφέρουμε να σκαρφαλώσουμε πάλι εκεί πάνω και ίσως και λίγο παραπάνω. Έχουμε δώσει μέσα στη χρονιά αρκετούς αγώνες και έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ σταθεροί στις επιδόσεις μας και αυτό είναι το σημαντικό που μας κρατάει τόσο ανταγωνιστικούς. Μάλιστα. Η σταθερότητα που έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα αξιοσημείωτο στοιχείο αυτό που αναφέρεις, Μανώλη. Συμμετοχή σε τέταρτη παραολυμπιάδα, να πω εγώ, μετά το 12, το 16 και το 20. Θέλω να μου πεις από πού αντλείς αυτή τη δύναμη, γιατί είναι τεράστιο επίτευγμα να βρεθείς σε τέσσερις παραολυμπιάδες, γιατί να πούμε ότι είχαμε συζητήσει κατά το παρελθόν και τη σκέψη σου ενδεχομένως να αποχωρήσεις από την αγωνιστική δράση.
Σίγουρα αντλείς δύναμη από τους ανθρώπους που σου πλαισιώνουν και τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου και κάνουν όνειρα, όπως και εμείς σαν ομάδα. Γιατί πάντα έχω μάθει να μιλάω σαν ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα. Δεν είναι ο Μανώλης μόνος του ποτέ. Σωστά. Ο Μανώλης πάντα έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα δίπλα που κοπιάζει πολύ, όπως και εμένα, όπως και εγώ, κοπιάζει και η υπόλοιπη ομάδα και ο προπονητής μου και οι άνθρωποι που πλαισιώνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες που χρειάζεται να προετοιμαστούν για να βρεθούμε σε ένα αγώνα. Αλλά πόσο μάλλον από τον απλό κόσμο που κάθε φορά που είναι να φύγουμε από εδώ, από τον τόπο μας, από τη Μεσαρά, από την Κρήτη, να πάμε να αγωνιστούμε και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Είναι τόσο ζεστά τα μηνύματα που παίρνεις και τόσο εθαρρυντικά και τόσο σου δίνουν δύναμη, που από εκεί αντλείς δύναμη από όλους αυτούς τους ανθρώπους να πεις ναι, αξίζει τον κόπο να το κυνηγήσω λίγο ακόμα και να εκπροσωπήσω όσο γίνεται πιο δυνατά τον τόπο μου, αλλά και αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν μαζί με μένα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια από εκεί αντλώ δύναμη, από αυτούς τους ανθρώπους, και είναι η δύναμή μου. Είναι η δύναμή μου σε όλο αυτό που κάνω. Είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό όλο αυτό. Είναι πολλά τα χρόνια και δεν είναι χρόνια απλά πρωταθλητισμού. Είναι χρόνια που έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατηθεί στην ελίτ των αθλητών παγκοσμίων. Σωστά. Και μάλιστα πολλές φορές στα στάδια που βρισκόμαστε σε όλο τον κόσμο, οι εκφωνητές, όταν θα έρθει η ώρα να αναφερθούν στο όνομά μου, είναι αυτό που σχολιάζουν, ότι είμαι ένας αθλητής που όλα αυτά τα χρόνια έχω κρατηθεί σε πάρα πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο, και για αυτούς θεωρητικά είμαστε φαινόμενο. Και έτσι είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Με την πολύτιμη συμβολή βέβαια και του Ιπποκράτη, του Σκαντζάκη, της οικογένειάς σου, αλλά και των χορηγών που σε στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα, σίγουρα έτσι σου δίνουν όθηση για να συνεχίσεις. Μανώλη, και για 15η φορά, να πούμε συνεχόμενη φορά, πρωταθλητής Ελλάδος στον ακοντισμό, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι σπουδαίο να μπορείς να διατηρηθείς αυτό που έλεγες και εσύ πριν, σε τόσο υψηλά στάνταρς για τόσα πολλά χρόνια. Χρειάζεται σίγουρα πολύ κόπος και από τη δική σου την πλευρά, πέρα από όλους τους άλλους που σε πλαισιώνουν. Πολύ κόπο, πολύ θυσία και σοβαρή δουλειά. Νομίζω αυτό είναι που μας κάνει ξεχωριστούς, ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σοβαρά, ακατάπαυστα. Και αυτό είναι που πολλές φορές με τους συναθλητές μου, όταν βρίσκομαι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είναι αυτό που κουβεντιάζομαι πολλές φορές. Και μάλιστα είμαστε μια ομάδα με τον Ιπποκράτη που δεν θα κρύψουμε τα μυστικά, υποτίθεται, της προπόνησης. Πάντα τους συναθλητές μου, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, τους προσκαλώ να έρθουν να κάνουν προετοιμασία μαζί, γιατί θέλω να περάσω τα φώτα που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στους συναθλητές μου, γιατί θέλω και άλλοι Έλληνες να βγουν στο σκαλοπάτι που έχουμε ανέβει εμείς. Και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε σύντομα και ένα συναθλητή μου από την Κροατία, που είναι εξίσου καλός αθλητής, και πολλές φορές μου λέει: θα ήθελα να έρθω να κάνω προετοιμασία μαζί σου, θα ήθελα να μάθω πράγματα από σένα. Εμείς δεν κρατάμε τα χαρτιά μας κλειστά, τα κρατάμε ανοιχτά. Αλλά νομίζω το πιο μεγάλο, το πιο σημαντικό μυστικό εν μέρη είναι το να δουλέψεις, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το προσπαθήσεις μέχρι τέλους. Γι' αυτό και έχουμε τόσους φίλους αθλητές και θέλουν να είναι κοντά μας όταν κάνουμε προετοιμασία. Και θέλω και εγώ πραγματικά να είναι οι συναθλητές μου κοντά μου. Σίγουρα, Μανώλη, η εμπειρία και η δική σου και του Ιπποκράτη του Σκαντζάκη είναι πολύτιμες για τους νέους αθλητές, και νομίζω ότι ήδη αρχίζετε και περνάτε πράγματα, και το βλέπουμε αυτό, το είδαμε μάλλον πρόσφατα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου με την παρουσία της Μεγαλονήσου, με μια πλειάδα αθλητών και πολύ σημαντικές διακρίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ισχύει αυτό, και δεν είναι τυχαίο που ο Ιπποκράτης τώρα πια είναι τεχνικός σύμβουλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και ένας προπονητής πλέον που πολλοί προπονητές ανά τον κόσμο που βρισκόμαστε τακτικά θέλουν να πάρουν συμβουλές από αυτόν, θέλουν να αντλήσουν ιδέες πάνω στο κομμάτι της προπονητικής. Έχει αποδείξει ότι
μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες συνθήκες και με διαφορετικούς αντιτές, όχι μόνο μαζί μου. Έχει αναλάβει πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό και αυτό τον κάνει ξεχωριστό και φαίνεται ότι μπορεί να στήσει πολύ μεγαλύτερες ομάδες και να φέρει μεγαλύτερες διακρίσεις στο νησί μας. Είναι σπουδαίο και πραγματικά αξίζουν σε όλους σας τα εύσημα. Θέλω να μας πεις έτσι κλείνοντας τι περιλαμβάνει το αγωνιστικό σου καλεντάρι για τη συνέχεια και μέχρι να φτάσουμε βέβαια στο τέλος Αυγούστου, οπότε και ξεκινάνε οι παραολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Πάρα πολύ προπόνηση. Πάρα πολύ. Στην ουσία θα έπρεπε να φύγουμε επί της ουσίας, δηλαδή συζητάγαμε για να φύγουμε τις 10 του μήνα να πάμε στο Παρίσι που έχει ένα meeting. Επιλέξαμε με τον Ιπποκράτη να μην ταξιδέψουμε άλλο, μιας και έχουμε κάνει αρκετά ταξίδια φέτος. Θα παραμείνουμε στο νησί, θα βάλουμε την προετοιμασία σε ένα πλαίσιο καθαρά και μόνο για την Παραολυμπιάδα. Θα προετοιμαστούμε για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας, χωρίς να φύγουμε από το νησί, να πάμε κάπου αλλού προετοιμασία ή να βρεθούμε σε άλλο αγώνα. Ήταν η τελευταία διοργάνωση που κάναμε ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Οπότε επικεντρώνεστε εκεί. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να σε υποδεχτούμε με το μετάλλιο επιστρέφοντας από αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Μανώλη Στεφανοδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μεγάλες χαρές που έχεις χαρίσει στον αθλητισμό μας. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά.